ορατότητές μας. Όσον αφορά για τα άρματα που είπατε, κοιτάξτε, άρματα έχουμε αρκετά. Έχουμε κάποια τα οποία είναι ίσως από τα καλύτερα στον κόσμο. Τα λέω δύο, τα HEL. Και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό. Μπορούμε κάποια άλλα να τα βελτιώσουμε με μικρές κινήσεις, λογικές κινήσεις, να τα βελτιώσουμε. Αυτό που ακούω για 2 δις και κάτι τέτοιο για βελτίωση των αρμάτων αυτή τη στιγμή, το θεωρώ υπό τα παρούσα συνθήκες, τις δημοσιονομικές και σύμφωνα με όλες τις δυνατότητες που πρέπει να αναπτύξουμε, όχι σαν στο στρατό μόνο, αλλά και σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις, τις θεωρώ υπερβολικές. Τις θεωρώ ότι εντάσσονται περισσότερο σε ένα κλίμα κούρσας εξοπλισμών παρά κάλυψης δυνατοτήτων και αναγκών επιχειρησιακών, έτσι ώστε να έχουμε κάποια σοβαρή αντιμετώπιση σε σχέση με την τουρκική απειλή. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί τέτοιο πρόγραμμα. Θα προσθέσει ελάχιστα και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, δυσανάλογο με το πλεονέκτημα που θα πετύχουμε. Δηλαδή, τι θα πετύχουμε, να το πούμε απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Θα μπει ένα πυρόβολο μεγαλύτερο, μακρύτερο, το αντίστοιχο με τον Leopard Hell. Θα αντικατασταθούν κάποια συστήματα, κάποιο περισκόπιο. Επομένως, θα έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια στο θερμικό του και πιθανόν κάποια άλλα μικρά πράγματα. Δηλαδή, μικρό κέρδος, μεγάλο κόστος. Μα δεν πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα. Ναι, βεβαίως. Drones αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να πάρουμε λοιπόν συστήματα drones, θα έπρεπε να πάρουμε συστήματα αναγνώρισης, θα έπρεπε να εξοπλίσουμε αυτό τον ταλέπορο πεζό στρατιώτη που δεν είναι και ο καλύτερα εξοπλισμένος, ο καλύτερα ντυμένος. Βλέπουμε τους Ουκρανούς στρατιώτες που είναι πολιτοφυλακοί πολλοί από αυτούς στην Ουκρανία και είναι πολύ καλύτερα ντυμένοι με τα λεξίσφαιρα και τα κράνη, τα κεβλαρ και τα καλά κράνη και όλα τα συστήματα και τα όπλα τα καλά.